Προώθηση της κουμανταρίας σε εγχώρια και διεθνή αγορά ενισχύει όχι μόνο τα κυπριακά προϊόντα αλλά και τον ίδιο τον τόπο και τον αμπελουργό της Κύπρου, ανέφερε χθες η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου σε ειδική εινική εκδήλωση στην Τιζόν της Γαλλίας. Με μεγάλη χαρά πραγματοποιήσαμε σήμερα αυτό το ξεχωριστό event στο περιθώριο του συνεδρίου με αφορμή τα 100 χρόνια του Διεθνούς Οργανισμού Ίνου και Αμπέλου, εδώ στην καρδιά ουσιαστικά της Βουργουντίας και στο κέντρο πλέον του οργανισμού, στη Τιζόν. Ήταν με μεγάλη χαρά που σε αυτό το ξεχωριστό event είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε την ιστορία της κουμανταρίας στην επέτειο των 800 χρόνων από την βράβευσή της στον πρώτο μεσονικό διαγωνισμό Ίνου, όπου και ξεχώρισε ως το καλύτερο κρασί. Η Κύπρος είναι πολύ περήφανη για αυτό το ξεχωριστό γλυκό κρασί που έχουμε και δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ευκαιρία από αυτή που αναδεικνύουμε σήμερα για να παρουσιάσουμε την ιστορία πίσω από την κουμανταρία και να προβάλλουμε το πόσο ξεχωριστή θέση έχει στην ιστορία του Ίνου και Αμπέλου. Οπότε μέσα από αυτό το γεγονός προωθούμε ακόμα περισσότερο την κουμανταρία και την κάνουμε γνωστή και στα υπόλοιπα 50 κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο NoYV για να την προωθήσουμε και να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τους υποστηριχτές της.